Καλησπέρα σας. Ψηφίζω Κρήτη. Μια ακόμη εκπομπή και απόψε κοντά σας, λίγα μόλις 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Με ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και με πολλά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά για όλους τους Δήμους και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Απόψε συζητάμε με τους τρεις υποψηφίους δημάρχους της Κισάμου, τους οποίους θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Θοδωρής Σταθάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Κίσαμος Πορεία Ανωδική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας είδαμε. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Φραγκιουδάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Και ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Κίσαμος Πρωτεύουσα Δύναμη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχετε τη χαρά και την τύχη να ζείτε σε έναν Δήμο με πολλές ιδιαιτερότητες. Πολλά προβλήματα βέβαια ταυτόχρονα, με το διαμάντι του Ελαφωνησίου και του Μπάλου και ζητήματα ωστόσο τα οποία παραμένουν ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως σε περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω και να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σταθάκη, είναι πώς οραματίζεστε την ανάπτυξη της Κισάμου. Έχετε ήδη χαράξει βεβαίως μια πορεία μέχρι σήμερα στη διοίκηση του Δήμου. Πώς οραματίζεστε λοιπόν το μέλλον του και τι είναι εκείνο το οποίο τελικά δεν καταφέρατε να πράξετε μέχρι σήμερα ως Δημοτική Αρχή? Με ενέργειες σταθερές και σε βάση πραγματικών δεδομένων, προχωρήσαμε σε σχέδια επικαιροποίησης των περιοχών, των ευαίσθητων περιοχών Natura, και μια από αυτές είναι η περιοχή του Μπάλου. Αναθέσαμε σε μελετητές την επικαιροποίηση του τρόπου επισκεψιμότητας και διαχείρισης της ευαίσθητης αυτής περιοχής. Μέσα από αυτές τις δράσεις προχωρήσαμε σε ενέργειες που ήταν σε αδειοδοτήσεις χώρων στάθμευσης, ώστε να μπορεί να γίνεται μεταφορά των επισκεπτών με λεωφορείο και να σταματήσει η ροή των χιλιάδων αυτοκινήτων προς την περιοχή του Μπάλου, στη θέση Μπελιβάνης Μνήμα. Επίσης, σταθήκαμε δίπλα στην πολιτεία στις ενέργειες αποκατάστασης των παράνομων καταπατήσεων που υπήρχαν στην περιοχή και έγινε η απομάκρυση όλων αυτών των κατασκευών που ρυπαίναν το περιβάλλον και προχωρήσαμε σε μια ορθή διαχείριση της περιουσίας του Δήμου, της διαχείρισης της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής σε συνεργασία με το φορέα διαχείριση Σαμαριά το τελευταίο διάστημα, αλλά και πιο πριν με τη Διεύθυνση Δασών και το Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Το ίδιο και από την πλευρά του Ελαφωνησίου, καθώς εκεί υπάρχουν ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερα τώρα με την επικαιροποίηση, την έγκριση της ΕΠΗΜΗ να τρέξει γρήγορα το θέμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας να αποφασίσει άμεσα και να γίνει ΦΕΚ και στη συνέχεια όλοι οι φορείς να προχωρήσουν στην ορθή διαχείριση με πάντα. Ξαναλέω, πάντα με μπροστάρι και συμμετέχοντα το Δήμο Κισάμου. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος Κισάμου δεν πρέπει να απεμπολίσει το δικαίωμά του στη διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών, καθώς άπτονται ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Μια σειρά άλλα θεμάτων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ως Δήμος. Πιστεύω ότι καταφέραμε να βάλουμε βάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Κισάμου με την προώθηση του Γενικού Πολυδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Κισάμου, εντάσσοντας και τον πρώην Δήμο Μυθύμνης, τη Δημοτική Ενότητα Μυθύμνης, κάτι που είχε μείνει για τέσσερα χρόνια ανενεργό. Υπογράψαμε συμπληρωματική σύμβαση, χρηματοδοτώντας συνεδίους πόρους. Έχει προχωρήσει και είμαστε στην τελική φάση του Γενικού Πολυδομικού, προχωρώντας και με πληρωμή αυτού του μεγάλου έργου από ιδίους πόρους του Δήμου, καθότι δεν υπήρχε εξασφάλιση από χρηματοδοτούμενα προγράμματα τόσο από το Πράσινο Ταμείο όσο και από την Περιφέρεια. Όμως εμείς είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να προχωρήσει και έτσι λοιπόν το χρηματοδοτήσαμε και με δύο σπόρους για να έχει χωροταξικό σχεδιασμό ο Δήμος Κισάμου. Επίσης, μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υδροάδρευση του Δήμου Κισάμου γενικότερα, αμυαντοσωλήνες, τεράστια χιλιόμετρα, ακόμα και μέσα στην πόλη της Κισάμου, 5 χιλιόμετρα αμυαντοσωλήνες, τοπικές κοινότητες. Προχωρήσαμε σε μελέτες που ετοιμάσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Φιλόδημος προϋπολογισμού 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης 500.000 στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Ετοιμάσαμε το μεγάλο έργο για την λύση του προβλήματος στη Δυτική Κίσαμος και ιδιαίτερα στην τοπική κοινότητα Πλατάνους Φιναρίου, που είναι η κατασκευή ταμιευτήρα και η αξιοποίηση των χειμέριων απορροών. Τεράστιο έργο. Το πρώτο τρίμηνο ήδη της θητείας μας ετοιμάσαμε μελέτη 600.000 ευρώ και εγκρίθηκε και έχει υλοποιηθεί. Καθώς επίσης και στις 15 Απρίλη, μετά από πρόσκληση που άνοιξε 1η του Νοέμβρη, καταθέσαμε στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης το έργο των αγωγών μεταφοράς από Σφινάρι προς Πλάτανο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν, μαζί με την μελέτη που είμαστε στο στάδιο
της οριστικής γεωλογικής, οριστικής γεωτεχνικής, συγγνώμη, της προμελέτησης υδραυλικών έργων και της αδειοδότησης που θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου του 2019, θα είναι έτοιμη με πολύ λίγα χρήματα που απαιτούνται για την οριστική υδραυλική και τα έχουμε γράψει ήδη στον προϋπολογισμό μας. Θα είναι έτοιμη εντός του 2019 η μελέτη κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση τοπικής κοινότητας Πλατάνου, προϋπολογισμού 15,5 εκατομμυρίων ευρώ και χωρητικότητας 610.000 κυβικών νερό. Ένα έργο που σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, ετοιμάσαμε τις μελέτες τους σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας την απραξία των προηγούμενων ετών, αλλά και το πώς κάποιοι μπορούν να αποδείξουν, όταν εργαστούν μεθοδικά και εντατικά, το τι επιτεύγματα μπορούν να γίνουν. Μία σειρά άλλων έργων και μελετών που έχουν να κάνουν με ασφαλτοστρώσεις οδοπίας, σε συσκευαστήρια, σε αγροτικές περιοχές, μέσα στην πόλη της Χισάμ, που όπως καλά γνωρίζει ο κόσμος, μελέτες αναβάθμισης παιδικών χαρών που ο Δήμος δεν είχε ούτε μία παιδική χαρά πιστοποιημένη, μελέτη έτοιμη για άλλες 6 παιδικές χαρές στο πρόγραμμα Φιλόδημος, προμήθεια εξοπλισμού. Μην κάνουμε αναλυτικά τον απολογισμό. Αναλυτικό εξοπλισμού, μηχανήματα έργου, παρματοφόρα. Έχει χαρακτηριστεί μια πολιτική, έργο, έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Το μεγάλο έργο για την ανάπτυξη του κόλπου της Χισάμου, που ήταν το σταμάτημα λειτουργίας του πελινοριού Χισάμου, ενός πελινοριού που ήταν μέσα στη θάλασσα και για χρόνια δημιουργούσε τα προβλήματα που δημιουργούσε και ήταν ο μοχλός μη ανάπτυξης περιοχής. Σταμάτησε η λειτουργία του και αυτό επί δικιά μας θητείας, με πολύ αγώνα και κόπο και με δικαστικές διαμάχες. Και μια σειρά άλλα ζητημάτων. Τώρα, το τι δεν λύσαμε. Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν είναι τέλειος, καμιά δημοτική αρχή δεν μπορεί να επιλύσει τα πάντα. Όταν όμως παραλαβαίνεις ένα Δήμο σε αποσύνθεση, με μη τεχνική υπηρεσία λόγω απομάκρυνσης υπαλλήλων του Δήμου, των μηχανικών των Δήμων που έφυγαν από το Δήμο με ευθύνη του πρώην Δημάρχου, υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν, γραμματεία Δημάρχου, οικονομικής υπηρεσίας και ταμείας του Δήμου. Όταν δεν παραλάβαμε καμία μελέτη, παρά μόνο μία μελέτη για την μια ανάπλαση τοπικής κοινότητας που δεν υπήρξε κανένα πρόγραμμα για να το εντάξουμε και να ολοκληρωθεί. Και καταφέραμε σε 4 χρόνια μέσα να υλοποιήσουμε έργα και μελέτες προϋπολογισμού άνω των 40 εκατομμυρίων, θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε για την επόμενη περίοδο, εφόσον οι Χισαμίτες επιλέξουν να είμαστε εμείς στη διοίκηση του Δήμου, για να ολοκληρώσουμε και αυτά τα έργα, αλλά να σχεδιάσουμε και νέα. Μάλιστα. Κύριε Φραγκιουδάκη, εσείς πώς οραματίζετε την ανάπτυξη της Χισάμου για τα επόμενα χρόνια? Γεγονός είναι ότι στα παρελθόντα έτη παρατηρήθηκε μια στασιμότητα. Πρέπει κάθε ένας να βάλει τον ορισμό της ανάπτυξης, πώς βλέπει την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που φέρνει το θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη, η ανάπτυξη που φέρνουν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ανάπτυξη που δεν έχει να κάνει με τα καθημερινά προβλήματα που βιώνει ο λαός τόσο της Χισάμου όσο και της ενδοχώρας της Χισάμου. Είναι μια ανάπτυξη που ωφελεί το μεγάλο κεφάλαιο, όπως αυτό εκφράζεται στην περιοχή μας. Είναι μια ανάπτυξη που ωφελεί τους μεγαλοεργολάβους και όχι μόνο. Η δικιά μας πρόταση ανάπτυξης είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πόροι από αυτά που δεν έχουν αποδοθεί στους Δήμους εδώ και 8-9 χρόνια. Έχουν κατακρατηθεί από τη φορολογία του ελληνικού λαού, δεν αποδίδονται, με αποτέλεσμα οι Δήμοι, τόσο ο δικός μας όσο και οι άλλοι, να βάζουν ανταποδοτικά τέλη για να κάνουν κάποιο έργο ή να μην γίνεται το έργο. Θεωρούμε ότι ανάπτυξη πρέπει να σημαίνει ότι μπορεί να σταματήσει, να μην υπάρχει ανεργία, να μπορεί ο εργαζόμενος στο ξενοδοχείο που αυτή τη στιγμή δουλεύει 14 ώρα να μπορεί να πάει και αυτός διακοπές, να μην είναι μόνο εργαζόμενος. Ανάπτυξη σημαίνει υποδομές σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου Χισάμου, τόσο αθλητικές όσο και πολιτιστικές, μια και αυτά είναι πακέτο. Γιατί ανάπτυξη για μας σημαίνει τέλος ότι αυτός που παράγει τον πλούτο, ο εργαζόμενος αγρότης, εργάτης, μικροεπαγγελματίες, μικροβιοτέχνης, πρέπει να τον καρπώνεται κιόλας. Ειδικά τώρα, στο θέμα των θεμάτων των τριών μεγάλων περιοχών που από συνεχόμενες έρευνες κάθε χρόνο αποδεικνύονται παγκόσμιος πρώτος προορισμός, που είναι το Λαφωνήσιο, Μπάλος και τα Φαλάσσερνα, η πρόταση δικιά μας είναι ότι δεν φτάνει μόνο που είναι Natura περιοχή, γιατί η Natura περιοχή, όπως γνωρίζετε, επιτρέπει οικιστικές αναπτύξεις, επιτρέπει πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος, καλοπροαίρετα βάζω εγώ, κακοπροαίρετα βάζουν άλλοι, να κάνει το κάτι του παραπάνω και να καταργηθεί αυτό. Υπάρχει ένα παράδειγμα, αυτό το διάστημα γίνεται στην περιοχή του των Φαλασσάρδων για το χτίσιμο μεγάλου μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο να το λέμε, πρέπει να το πράττουμε κιόλας. Έτσι, εμείς φαντάζομαι ότι δεν πρέπει καταρχήν να μπουν εισιτήρια για να περνάει ο κόσμος να κάνει τον μπάνι σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει όμως να σταματήσει η εισρωή αυτοκινήτων μέχρι και τους κέντρους που στο Λαφωνήσι. Είναι για μας εκ των ουκάνευ ότι πρέπει να μην μπαίνουν πια αυτοκίνητα σε εκείνη την περιοχή. Πρέπει να σταματάνε νωρίτερα. Τώρα πώς αυτό θα λυθεί στην πορεία.
Θετικό αυτό που έγινε και που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος για το ελεγχόμενη στάθμευση στην περιοχή του Μπάλου. Όμως το Μπάλος είναι ένα κλειστό οικοσύστημα. Δεν έχει να κάνει με τη θάλασσα μπροστά του ή πίσω του. Έχει να κάνει με το ίδιο το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, το οποίο δεν επιτρέπει την αλόγιστη χρήση του από επισκέπτες. Εκεί εμείς είμαστε κάτοικοι σε αυτό το θέμα. Δεν λέμε θα βάλουμε εισιτήριο, θα πρέπει να γίνει ελεγχόμενη ροή επισκεπτών. Ροή επισκεπτών, ακριβώς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει το ίδιο για το ελαφωνήσι? Το ελαφωνήσι έχει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Εμείς πιστεύουμε ότι με το να μην πάνε τα αυτοδομή, πηγαίνουν τα αυτοκίνητα στη θάλασσα και να υπάρχει αυτό που είχε γίνει παλιότερα πριν τον κλεισθένει, τα πράγματα καλύτερα. Τώρα υπάρχουν και άλλες παράμετροι, οι οποίοι δεν είναι να κουβεντιαστούν αυτή τη στιγμή, είναι για περισσότερα. Το μεγάλο αγκάθι όμως αυτή τη στιγμή είναι τη περιοχή του Φαλασσάρνων. Μια ζώνη η οποία έχει τετραπλή ανάπτυξη. Έχει ψηλής παραγωγικότητας, αρχαιολογία, νατούρα και ιδιωτικό κεφάλαιο. Εκεί πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες, παρόλο που είναι νατούρα, παίρνουν άδεια για να λειτουργήσουν εις βάρος περιοχής. Και όπως λέει ο λαός, αυτός ο τόπος δεν μας ανήκει. Τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Αύριο που θα σκάμε μύτη πάνω από τα Φαλάσσαρνα, δεν θα βλέπουμε από κάτω μας μια τεράστια ξενοδοχική μονάδα, η οποία θα είναι εις βάρος της περιοχής, γιατί θα χαλάσει το τοπίο, θα ωφελείται μόνο ο μεγάλος ξενοδόχος. Δεν θα ωφελούνται οι παρακείμενοι καταστηματάρχες, γιατί ξεγνωρίζετε το all inclusive, μπαίνει ο τουρίστας μέσα, δεν ξαναβγαίνει το ξενοδοχείο. Είναι μια χρυσή φυλακή. Δεν θα πηγαίνει έξω να τρώει στη διπλάνη ταβέρνα, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο Πλατανιανός να κάνει τον μπάνιο του στο Φαλάσσαρνα. Γι' αυτό λοιπόν περιβάλλον στον πολιτισμό. Εμείς βάζουμε στην πρώτη γραμμή του προγράμματός μας ότι πολιτισμός σημαίνει να μείνει και στα παιδιά μας αυτό το πράγμα και αυτό παλεύουμε. Η χρηματοδότηση, είπα και προηγουμένως, διεκδίκηση μαζί με όλους τους που θέλουν να διεκδικήσουν τα κλεμμένα από τους Δήμους. 16 δις ευρώ δεν αποδίδονται στους Δήμους από τη φορολογία που δίνει κάθε χρόνο ο εργαζόμενος λαός και παραμένουν είτε στα συρτάρια είτε αποδίδονται εκεί που δοκεί η κρατική εξουσία. Ο κλεισθένης δίνει αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς χρηματοδότηση και επιβάλλει στους Δήμους να βάζουν ανταποδοτικά τέλη για να προχωράνε. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να μας πείτε πώς εσείς οραματίζεστε την ανάπτυξη της Κισάμου. Διατελέσατε δήμαρχος, περάσατε στη συνέχεια στην αντιπολίτευση, τώρα διεκδικείτε και πάλι τα ενία του Δήμου. Ναι, εμείς την ανάπτυξη για το Δήμο Κισάμου την οραματιζόμαστε με μια άλλη φιλοσοφία. Με μια άλλη φιλοσοφία που πρέπει για μένα ο Δήμος να επιστρέψει στην κανονικότητα. Δηλαδή, πρέπει να εξηγώ και κάθε κουβέντα που λέω. Η κανονικότητα για μένα είναι να μπορεί να συνεργάζεται ο Δήμος με τους υπαλλήλους του, πρώτα απ' όλα με τους δημότες, με τους φορείς, με περιφέρεια, την περιφέρεια, υπουργεία, για να πετύχει αυτό που το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του τόπου του. Επιστρέφοντας στην κανονικότητα, κρατάς τέτοιες ισορροπίες που ό,τι θέμα και αν εμπροωθήσεις, ό,τι βάλεις μπροστά σου θα το φέρεις σε θέση να το διεκπαιρεώσεις. Άκουσα τον Δήμαρχο με αυτά που είπε, ότι θεωρώ ότι ζούμε σε ένα παραδεισένιο Δήμο. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και ζούμε σε ένα παραδεισένιο Δήμο, που δεν θα συμφωνήσω καθόλου βέβαια. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει πολλές ανάγκες ακόμη. Και ξεκινώντας από την παραλία μας, από το Λαφωνήσι, από τον Μπάλο, εμάς είναι ξεκάθαρη θέση μας. Πρέπει να θεσμοθετηθεί, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες να ολοκληρωθούν και να θεσμοθετηθούν. Και βάσει αυτής της θεσμοθέτησης και αυτής της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και μαζί με τον φορέα διαχείρισης να λειτουργήσουν. Με αυτόν τον τρόπο η μελέτη θα δείξει τι γίνεται μαζί σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης, πάντα βέβαια με το Δήμο Κισάμου μέσα. Γιατί άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι πάντα ο Δήμο Κισάμου δεν μπορεί κανεί να σε διώξει από τον τόπο σου. Δεν μπορεί κανεί να μας σε διώξει. Λοιπόν, με τον φορέα διαχείρισης και με θεσμοθετημένες επιμή θα προχωρήσουμε σε μια χρήση όπως την ορίζει η ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Ό,τι αφορά τώρα θέματα μεγάλα, άμα δεν φτάξει ο αυτοκινητόδρομος στο Καστέλι, δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε. Πρέπει ο κόσμος να μπει στο Καστέλι, πρέπει να μπει και να το απολαύσει, να μπορεί να μείνει, να μπορεί να το επισκεφτεί και να πάει σε όλα τα μέρη που θέλει να πάει μέσα στο Καστέλι. Γιατί άμα το κεντρικό σημείο του Δήμου μας δεν είναι όπως πρέπει, μην περιμένουμε ανάπτυξη. Η ενδοχώρα βεβαίως πρέπει παράλληλα να αναπτύσσει η ενδοχώρα. Αλλά σαν να λέμε
η προτεραιότητα, ας πούμε, πρέπει να είναι το Καστέλι, με την έννοια ότι εκεί πέρα έρχεται ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε ένας και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, το Καστέλι δεν μπορούμε όπως τα προηγούμενα χρόνια να τα αφήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε, ας πούμε, συγκοινωνικές μελέτες, δίχως να υπάρχει σοβαρή μελέτη, να τις κάνουμε πειραματικά, να βάλουμε τις μετόλυθους μέσα στις πλατείες, να κάνουμε κατά το ΝΑΠΟ στις δημοτικές αρχές αναπλάσεις με δικές των δοκίμες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Την περίοδο της δικής σας θητείας, τι είχατε πράξει για το συγκεκριμένο θέμα? Ακούτε να δείτε, όταν είμαστε εμείς δημοτικοί αρχή, φέραμε ένα σοβαρό έργο στο Καστέλι. Φέραμε το βιολογικό. Δεν μπορεί να σχεδιάσει, αν δεν τελειώσει ο βιολογικό, από σκάφτει τα πάντα, ό,τι δρόμο υπάρχει θα περάσουν αγωγή και αυτά, να προχωρήσει άλλα πράγματα. Βέβαια, παράλληλα, εψαχνόμαστε και τα είχαμε τακτοποιήσει. Είχαμε συνεργασία με το Πολυτεχνείο για να δούμε πώς θα αναπλάσουμε το ιστορικό κέντρο, πώς θα προχωρήσουμε την παραλία. Είχαμε το παραλιακό μέτωπο. Πρόχθες με κατηγόρησε ο Δήμαρχος ότι δεν προχώρησε η μελέτη. Η μελέτη είχε προχωρήσει. Πώς την πάγωσε 5 χρόνια η Δημοτική Αρχή, είναι δικιά της επιλογή. Γιατί δεν θέλει έργα, ας πούμε, που τα έχουν προχωρήσει άλλοι, να φαίνεται ότι τα προχωρούν και αυτοί. Λέτε δηλαδή ότι υπήρχε μια όρημη μελέτη, την οποία δείτε συνέχεια δεν υλοποίησε η Δημοτική Αρχή του κ. Σταθάκη? Η μελέτη, ένα κομμάτι της μελέτης είχε ήδη, είχε ΠΠΕ, δηλαδή... Είχαν εγκριθεί όροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπότε, δηλαδή, μπορούσε να παραδοδοτήσει. Ποια δεν έκανε. Το 2016. Από το 2013, γιατί σταμάτησε η μελέτη αυτή? Γιατί σταματήσατε? Δεν σταμάτησε τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Δεν σταμάτησε τίποτα. Το 2013 τη σταμάτησε. Μην με διακόπτες, εγώ δεν σε διακόψα. Μια χαρά του πηγαίνει η μελέτη. Αν την προχωρούσαμε, θα είχαμε κάποια τμήματα προχωρήσει και ήθελε να είναι προς δημοπράτηση, αν τα προχωρούσαμε. Αφού η ΠΠΕ έδειξε ότι μπορούμε να διοδοτήσουμε. Από ό,τι ακούσατε, έχουμε αλλάξει, έχουμε φτιάξει δρόμους, έχουμε φτιάξει τα πάντα. Δρόμους ήταν να πω. Ευτυχώς που έτυχε η κακοκαιρία. Ευτυχώς μας έτυχε η κακοκαιρία. Ένα μήνα αυτό, τώρα γίνανε κάποια πράγματα. 4 χρόνια ήταν ανύπαρκτη. Δεν γινόταν τίποτα. Το λέω αυτό επειδή υπήρξαν οικισμοί που ήταν αποκλεισμένοι. Ναι, μα δεν χαρακτηριστική περίπτωση της Μελισσιάς. Επί πολλές ημέρες. Με μια διαφορά. 4 χρόνια είχαν περάσει. Δηλαδή, καθαριότητα σε χωριό δεν είδα, για να μιλήσουμε λίγο για την καθημερινότητα. Γιατί ο Δήμος θέλει την καθημερινότητα, θέλει τα πάντα. Τα μεγάλα του έργα, την ανάπτυξη, το ένα το άλλο. Όλα αυτά όμως πρέπει να συνεπάρχουν. Λοιπόν, 4 χρόνια, εάν υπήρχαν εθελοντικές ομάδες ή πολιτιστικοί σύλλογοι που θέλουν να καθαρίσουν τα χωριά, είχε καλός. Αλλιώς η Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε. Τώρα ένα μήνα όμως είναι όλα βελτιωμένα και είναι στην τρίχα. Και αυτά με κατά επιλογές, τέλος πάντων, αυτά το εξετάσουμε άλλη ώρα, δεν είναι να κάνουμε. Μάλιστα. Πού να πάμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Εντάξει. Είναι αναμφισβήτητα πολλά τα ζητήματα. Αν ολοκληρώσατε να πάμε. Οικίσαμε για να πάει μπροστά. Πρέπει να μας εμπιστευτεί, διότι εμείς έχουμε και όραμα, έχουμε και πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και παλιά που είναι άξια και με μια ανανέωση τεράστια που έχουν όρεξη για δουλειά και παραπροχωρήσουμε. Μάλιστα. Πριν να συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω και στους τρεις απόψινους καλεσμένους ότι θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας τόσο με ζητήματα καθημερινότητας όσο και με αυτά που έχουν να κάνουν με την προστασία των περιοχών Natura και την ανάδειξη αυτών και με αφορμή και την πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού από τα Χανιά για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης για το Ελαφωνήσι. Λίγο πολύ όλοι αναφερθήκατε σε αυτά. Θα ήθελα πιο εξειδικευμένα τις θέσεις των συνδυασμών σας. Πρώτα όμως θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο μας διάλειμμα, και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής «Ψηφίζω Κρήτη» και στη συντροφιά μας οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι της Κισάμου. Λέγαμε πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησής μας για την ανάδειξη και προστασία των περιοχών Natura και για το γεγονός ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε από τα Χανιά, ανακοίνωσε μάλλον την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης του Ελαφωνησίου. Είπε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Φραγκιουδάκης νωρίτερα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη υπό όρους και προϋποθέσεις. Κύριε Σταθάκη, και εσείς στην πρώτη σας τοποθέτηση είπατε ότι σε αυτή τη διαχείριση θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά
ο Δήμος Κισάμ. Θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και έχουν ήδη δρομολογηθεί κάποια πράγματα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στην εφαρμογή αυτής της μελέτης και τι είναι αυτό που θα δούμε να αλλάζει άμεσα στην περιοχή του Ελαφωνησίου σε πρώτη φάση. Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, το προηγούμενο σας ερώτημα που πολύ σωστά ήταν το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη της Κισάμου. Πρέπει να απαντήσουμε τι έργα θα κάνουμε εμείς για να έρθει αυτή η ανάπτυξη και όχι τι περιμένουν να κάνουν οι άλλοι. Αναφέρουμε για το Βόρειο Δικό Άξονα, που είναι ένα έργο πολύπαθο, το οποίο το περιμένουν όλοι οι Κισαμίτες και όλοι οι Κρήτες, το οποίο έχει δρόμο ακόμα και είναι έργα άλλων φορέων. Εμείς είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Πάμε τώρα στην ειδική περιβαλλοντική του Ελαφωνησίου. Η μελέτη αυτή έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της, μέχρι να ολοκληρωθεί η έγκρισή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να γίνει ΦΕΚ. Από εκεί πέρα έχει να κάνει καθαρά με όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλον, των φυτών, των ενδημικών που υπάρχουν εκεί και των ιδιαίτερων, του ιδιαίτερου οικοσυστήματος που υπάρχει κέντρων, εκεί πέρα, ουσιαστικά. Των κέντρων και όλων του νησιού έτσι, και όλες αυτές τις κατάστασεις. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης της παραλίας, γιατί όταν πολλοί μιλάνε για Ελαφωνήσι, μιλάμε για τον θαλάσσιο χώρο, τον χώρο του δημοσίου και την επισκεψιμότητα σε αυτόν. Σε αυτό θα είναι μια σειρά πρωτοβουλειών και ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο Δήμοι, καθότι γνωρίζετε ότι είναι τα σύνορα των δύο Δήμων εκεί, Κανδάνου Σελήν, Κισάμου. Και όπως είπαμε, συνεργασία με τον φορέα ως ελεγχτή όλης αυτής της διαδικασίας, θα προκύψει οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε ενέργειες που απαιτούνται και χρήζουν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι με σεβασμό στο περιβάλλον και εκεί πρέπει να απαγορευτεί η στάθμιση. Συμφωνώ με τον κύριο Φραγκιουδάκη ότι οι στάθμιση αυτοκινήτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατεβαίνουν και να εισραίουν στην θαλάσσιο μέτωπο. Πρέπει άμεσα να εξευρεθεί χώρος. Εμείς κάναμε προσπάθειες και ενέργειες εξεύρεσης χώρου στάθμευσης και έξω από την περιοχή αυτή. Όμως ο Δήμος Κισάμου δεν έχει κάποιο δικό του ιδιωτικό χώρο, δημοτικό χώρο, συγγνώμη. Αναζητήσαμε ιδιωτικούς χώρους. Πρέπει να γίνουν αποχαρακτηρισμοί από τη Διεύθυνση Δασών και τις Υπηρεσίες. Θα αλλάξει κάτι για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Σταθάκη, το Ελαφωνήσι? Το ρωτώ, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ειδικά την περίοδο του 15 Αυγούστου, να καταφθάνουν χιλιάδες επισκέπτες στο Ελαφωνήσι και να μένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, διότι αυτοί που ήδη βρίσκονται εκεί παραμένουν για αρκετές ώρες. Συνεπώς οι επόμενοι επισκέπτες δεν έχουν χώρο στάθμευσης. Αυτό πώς μπορεί να περιοριστεί? Κοιτάξτε να δείτε, το να πάρουμε μια αυτόνομη πρωτοβουλία και να κλείσουμε το δρόμο ώστε να μην καταβαίνει κανένα αυτοκίνητο κάτω, καταλαβαίνετε ότι θα επισύρει μια σειρά άλλες συνέπειες και είναι και ευθύνη αρκετών που πρέπει να λάβουν μια τέτοια ευθύνη. Δεν υπάρχει στο μέλλον τέτοιου είδους πρόθεση από κάποιους. Από εκεί πέρα, εμείς προσπαθούμε και κατά την είσοδο προς την περιοχή αυτή να βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα των και την προσβασιμότητα των επισκεπτών, να μην υπάρχει συνωστισμός τόσο στη σύραγγα των πολίων, ένα μέτρο που εφαρμόσαμε ευθύς από τον πρώτο χρόνο στη Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορούν τα αυτοκίνητα να εισραίουν και να μην εγκλωβίζονται μέσα στο φαράγγι με όλους τους κινδύνους, αλλά και κυρίως το κυκλοφοριακό που είναι 2 και 3 χιλιόμετρα ουρά. Επίσης, στην περιοχή εκεί, την ιδιαίτερη του Ελαφωνησίου, σας είπα ότι δεν είναι εύκολο να προτύψει κάτι οργανωμένο και σωστό αν δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης. Διότι διαφορετικά τα αυτοκίνητα θα φτάσουν στη Ρουσκαλίτσα μετά 5 χιλιόμετρα πίσω και αυτό πάλι θα έχει δυσμενές επιπτώσεις. Το σίγουρο είναι όμως ότι άμεσα πρέπει ο φορέας, υπό την αιγίδα του φορέα και των δύο Δήμων, να βρεθεί ο χώρος, ο κατάλληλος για την στάθμευση των αυτοκινήτων και να κατεβαίνουν με τα πόδια οι επισκέπτες κάτω στην περιοχή, ώστε να υπάρχει προστασία και η συνολικότερη ανάδειξη της περιοχής. Κύριε Φραγκιουδάκη, επιμένω λίγο στο θέμα του Ελαφωνησίου, γιατί δεν αφορά μόνο στους Κισαμίτες ή μόνο στους Χανιώτες. Είναι ένας προορισμός για όλους τους κριτικούς, για όλο τον κόσμο. Παγκόσμιος προορισμός. Έτσι, παγκόσμιος προορισμός. Να μας αναπτύξετε λίγο περισσότερο τις θέσεις. Σας δώσετε ένα στίγμα προηγουμένως. Είπαμε ακριβώς, δώσαμε ένα στίγμα προηγουμένως ότι θα κατηγνώμαστε τι πρέπει να γίνει για αρχή. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει τώρα δεν μπορώ να το εξετάσω, γιατί εντάξει, τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν υπάρχουν χώροι και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί και να μην υπάρχουν. Όμως, μία σκέψη που θα μπορούσε κανείς να κάνει, αφού δεν υπάρχουν εκεί κοντά χώροι, κάπου όμως θα πρέπει να υπάρχουν. Είτε να νοικιαστούν, είτε να απολωτριωθούν, όπως είπε. Δημοτική συγκοινωνία. Μα παρκάρεις το αυτοκίνητο στο στόμιο, υπάρχει το λεωφορείο, σε παίρνει, σε πηγαίνει στο τηλεφωνήσει. Απλά γρήγορα και αυτά. Γιατί αν βάλουμε πάλι, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Μιλωνάκης, να μπουν μελέτες, ξέρετε τι λέει ο λαός, ότι όταν θες να μην κάνεις κάτι, βάζεις μια επιτροπή. Μια επιτροπή και κάνει μια μελέτη.
Και αυτό πάει στο διεινικές και προχωράει και προχωράει. Αν θέλουμε να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, γίνονται πράγματα με ελάχιστο κόστος και γρήγορα. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι πολιτική βούληση, να μπορεί να πηγαίνει ο κάθε Χανιώτης, ο κάθε Κισαμίτης, ο κάθε Κρητικός, ο κάθε πολίτης αυτού που έρχεται να απολαύσει, να τα απολαμβάνει ήσυχα και όμορφα. Και η προστασία του κέντρου, τα κρινάκια στο νησί, ο φυσικός πλούτος, είπαμε και προηγουμένως, δεν τον έχουμε αγοράσει, δεν είναι δικός μας, τον έχουμε δανειστεί τα παιδιά μας. Πρέπει αυτό να συνεχίσει να υπάρχει. Τόσο οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ο Κλισθένης, αυτό είναι καταδικαστέο, δεν το θέλουν. Θέλουν αυτά όλα να τα εκμεταλλεύονται ελάχιστοι. Είναι και η πρόταση των ξενοδόχων, 10 και 20 ευρώ εισιτήριο για να μπορεί να μπει. Είναι πονηρό. Δεν είναι προς όφελος του λαού που πηγαίνει να απολαύσει το μπάνιο του, δεν είναι προς όφελος κανένας επισκέπτη. Λοιπόν, ελεγχόμενη στάθμευση όπου αυτό είναι δυνατή, δημοτική συγκοινωνία, εάν δεν υπάρχει, γιατί εντάξει δεν μπορεί να πεις ότι αύριο θα φτιάξει δημοτική συγκοινωνία, πώς θα κάνεις προσλήψεις. Μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με ένα τουριστικό γραφείο, να του δίνεις χρήματα, να πηγαίνει τον κόσμο εκεί. Εμάς η δικιά μας άποψη φυσικά δεν είναι αυτή να γίνει κάτι τέτοιο. Διεκδίκηση των πόρων που είπαμε και προηγουμένως, αύξηση των υπαλλήλων που χρειάζονται με μόνιμες προσλήψεις, για να κατατάξουμε και την ενέργεια που είπαμε και προηγουμένως, τόσο της περιοχής εκεί όσο και της Κισάμου, μέσω από μόνιμες προσλήψεις, στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου ώστε αυτά να μπορούν να γίνονται. Και γι' αυτό ζητάμε και την ψήφο του Χανιώτη, του Κισαμίτικου λαού, ώστε την επόμενη μέρα αυτά να προχωρήσουν και να γίνουν πραγματικότητα. Κύριε Μιλωνάκη, η δική σας η θέση για το Έλαφο νήσι? Οι περιοχές ειδικού φυσικού κάλους και Natura και όλα αυτά. Το πρώτο είπα και προηγουμένως. Πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε ενέργεια να τελειώσουν οι μελέτες, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, που θα δείξουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Τώρα δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Φραγιωδάκη που λέει πως, να παίρνουμε κάποια μέτρα στην πορεία μέχρι να τελειώσουν αυτές οι μελέτες. Δεν θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα μέχρι ότου προχωρήσει η μελέτη? Και από κοινού και με μια συνεργασία των όποιου εκλεγεί δημοτική αρχή, όποιος είναι αυτός, και με τον όμορο Δήμο, το Δήμο Καντάνου Σελήνου, γιατί η θέση μου είναι πάντα... Είναι η ίδια, ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε δικαστήρια όπως ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή, να είναι συνέχεια σε δικαστικούς αγώνες με τον άλλο Δήμο. Πρέπει αυτά να τελειώνουν. Πρέπει σε πνεύμα συνεργασία να δουλευτεί το Λαφονήσι. Ό,τι αφορά τον Πάλο, με την ίδια λογική, να προχωρήσει η μελέτη, να πιέσουμε να τελειώνει, να δούμε πώς μπορούμε να τα. Όλα αυτά που θα μας καθορίζει τι θα γίνεται. Εσείς πιστεύετε και βέβαια με το φορέα διαχείριση. Πριν να προχωρήσει η μελέτη, ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με τη στάθμευση στην ευαίσθητη περιοχή. Σίγουρα πρέπει να δούμε, τα πάρτινγκ, πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύουμε τους κέντρους, τα φυτά, τα κρινάκια, οτιδήποτε είναι στην παραλία που πρέπει να προστατευτεί, η άμμο στο Λαφονήσι, που έχει αυτά το ιδιαίτερο κάλος, στον Πάλο ανάλογα, οτιδήποτε. Βεβαίως πρέπει να δούμε μέτρα να τα προστατεύσουμε. Και αυτά για να προστατευτούν πρέπει να. Γίνουν ανάλογες ενέργειες. Ή μαζί με. Γιατί για μένα η Δημοτική Αρχή, όποια και να εκλεγεί η επόμενη Δημοτική Αρχή, πρέπει να συνεργάζεται με όλους και με τα πάντα για να μπορεί να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκεί για μένα είναι όλη η διαφορά με τη φιλοσοφία δικιά μας, με άλλες, ίσως με άλλους και με τις. Θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε καλύτερα με άλλους φορείς? Εμείς το έχουμε αποδείξει. Το έχουμε αποδείξει πάντα ότι η συνεργασία με όλους τους φορείς ήταν άψογη όπου χρειαζόταν και ό,τι χρειαζόταν. Και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το Λαφονήσι με το Δήμο Καντάνου Σελήνου. Όχι μια ζωή στα δικαστήρια από το 2015 στο 2019 και ποτέ δεν θα τελειώσουν και ποτέ δεν θα ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαμάχες. Ποτέ δεν έπρεπε να υπάρχει δικαστική διαμάχη, έπρεπε να λήξουν όλα και να διαχειριστεί από κοινού μαζί με το Δήμο Καντάνου Σελήνου να προχωρήσουμε. Και όπου υπάρχουν τέτοιες περιουσίες ειδικού φυσικού κάλους, πρέπει να υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες. Γιατί είναι τα φαλάσσαρνα, όπως είπε ο κ. Φραγιωδάκης, που έχουν διάφορα, αρχαιολογία, Natura, όλα αυτά. Πρέπει να τα δούμε επιμέλως. Αλλά όμως εμείς στο μέλλον πρέπει να πατήσουμε στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη και με σύμβουλο το φορέα διαχείρισης, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει παλιότερα, το 2012, και εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της λογικής, να προχωρήσουμε σε αυτή τη βάση
που σίγουρα θα πάμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, έστω και καθυστερημένα. Όμως πρωτύτερα να πάρουμε κάποια μέτρα για να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή που θα προκύψει στις προσεχείς εκλογές, είτε στις 26 του μήνα είτε στις 2 Ιουνίου, θα κληθεί να διαχειριστεί σοβαρότατα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν στη διάρκεια του χειμώνα. Θα ένα σχόλιο, γιατί όταν βάλονται οι ενέργειές μας πρέπει να έχουμε ένα χρόνο να απαντήσουμε. Πολύ σύντομα θα σας δώσω τον χρόνο να απαντήσετε στις αναφορές του κύριου Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης δεν ανέφερε ότι για την αιτία των δικαστικών διαμάχων με τον νόμο Δήμο Κατάνωσης Ελλήνων ευθύνεται ο ίδιος και η Δημοτική του Αρχή και ο πρόεδρος της μονομετοχικής εταιρείας που ο ίδιος είχε τοποθετήσει, ο οποίος ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2014, τον Ιούλιο, πήγε στα δικαστήρια με τον νόμο Δήμο Κατάνωσης Ελλήνων, τον πρόεδρο της μονομετοχικής εταιρείας, χωρίς έγκριση από κανένα αρμόδιο σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του, και υπέγραψε το που είναι τα σύνορα μεταξύ των δύο Δήμων. Αυτή είναι η αιτία που κληθήκαμε το 2015 να επαναφέρουμε την τάξη, την κανονικότητα που λέει, από δικιά τους ευθύνη. Και όλο αυτό το μπέρδεμα που έχει δημιουργηθεί είναι εξαιτίας των δικών τους ενεργειών. Επίσης, ξέχασα να πω ότι για την προστασία της περιοχής εκεί πέρα, εμείς επαναφέραμε την κανονικότητα στο θέμα της διαχείρισης της παραλίας. Μια καντίνα, όπως προβλέπει ο νόμος, με τα απόλυτος απαραίτητα και με όλες αυτές τις. Με τα πολύ λίγα τρόφιμα δηλαδή, που προωθούσαμε, και όχι καντίνα 200 τετραγωνικών, που 186 τετραγωνικών που καταγράφει από τη χρηματική υπηρεσία επιθετίας τους, λες ήταν ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικό. Και με πρόστιμα 50 και 60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ κατά τη θητεία μας που πληρώνουμε για τις ενέργειες και τις πράξεις προηγούμενης δημοτικής περίοδου. Από ό,τι γνωρίζω, έχει λήξει και η δικαστική διαμάχη με το Δήμο Κατάνωσης Ελλήνων, σωστά. Όχι, δεν έχει λήξει. Υπάρχει δικαστικό συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα, εμείς τον τηρούμε το δικαστικό συμβιβασμό του 2015. Ο όμορος Δήμος Κατάνων δεν το σέβεται. Έχουμε καταγγείλει τις ενέργειές του στη χρηματική υπηρεσία και περιμένουμε τις ενέργειές τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν απεμπολούμε το δικαίωμα του πιανού είναι ο χώρος εκεί και που ήταν, επειδή βρέθηκε ένας πρόεδρος μιας μονομετοχικής εταιρείας μετά τις εκλογές και υπέγραψε αυτή την πράξη που τους έδωσε δικαίωμα να ισχυρίζονται ότι είναι αλλού τα σύνορα στην περιοχή εκεί πέρα. Υπάρχουν χάρτες της πολεοδομίας, του κράτους που δείχνουν πού είναι τα σύνορα και κάποιοι δεν τα εφάρμοσαν για άλλους λόγους. Αυτοί θα τις εξηγήσουν στον κόσμο του ενηναχωρίου, της Κισάμου και όχι μόνο. Και ξαναλέω, διαχείριση με μια καντίνα των 15 τετραγωνικών. Με προϋπολογισμούς και τζίρους από 1.500.000 ήδη τον πρώτο χρόνο μέχρι 1.500.000 πέρσις, μαζί με τον Μπάλο και το Λαφωνής εννοούμε, σε σχέση με τα 800.000 και τα 850 που ήταν την προηγούμενη περίοδος, ξαναλέω, με ολόκληρα εστιατόρια κάτω, με πίτσες, με φαγητά και σαλάτες και ένα σωρό πράγματα που δεν επιτρέπονται, διότι αυτά πρέπει να πάνε οι πολίτες και οι επισκέπτες να τα φάνε στις ταβέρνες της περιοχής και όχι στην παραλία του Ελαφωνησίου, παραμένοντας εκεί πέρα όλη μέρα. Είναι ένα μέτρο δηλαδή. Τη μη συσσόρευση του κόσμου όλη μέρα εκεί, το τράει στα απαραίτητα, ένα σάντουιτς, το νερό και χυμό, για να μπορεί απλώς να έχει τα προσωρινά του εφόδια και μετά να επιστρέψει σε ταβέρνες της περιοχής. Μάλιστα. Να έρθω τώρα στο θέμα των αποκαταστάσεων των ζημιών. Θα αναλώσουμε όλο το χρόνο της εκπομπής μας, όμως θα ελαφωνήσει, κύριε Μιλωνάκη. Λέει για το 2014 και επικαλείται. Εγώ είχα χάσει. Ήμουν δημοτική αρχή, αλλά ήμουν να παραδώσω στην καινούρια. Και είχα πει ξεκάθαρα στον κύριο Σταθάκη, στον κύριο της μονομετοχικής, τον πρόεδρο, να συνεργαστούν, να βρουν τις λύσεις. Όχι ότι αποποιούμε τον ευθύνο, αλλά αυτός είχε την ευθύνη. Δηλαδή, κακώς από εκείνη και αυτού, γιατί έπρεπε να συνεργάζεται το πρόεδρο με τον δήμαρχο που είχε εκλεγεί. Ένα δήμαρχο που δεν έχει αναλάβει ακόμα. Δεν έχει αναλάβει, αλλά σας είπα άτυπα να συνεργάζεται. Οπότε, μια χαρά. Αλλά και πάλι δεν ήταν το θέμα αυτό. Δεν είναι το θέμα του πού είναι τα όρια που δεν είναι. Έπρεπε σε πνεύμα συνεργασίας και λογικής να λυθούν όλα αυτά. Ό,τι αφορά τώρα τις καντίνες. Ό,τι αφορούν τώρα τις καντίνες. 70.000 λέει πρόστιμα παλιά, εγώ δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Βέβαια τα βλέπω κατά διαστήματα που έρχονται κάποιες αποφάσεις. Και 70.000 είχε προχθεσινό πρόστιμο. Περσινό. Δηλαδή, πρόστιμο για τη λειτουργία της καντίνας, της δημοτικής καντίνας. Δημοτική υπηρεσία, πρόστιμο. Δηλαδή μην λέει ότι και αν γίνει στην παραλία είναι κατά κάποιο τρόπο. Ταυτόχρονα βέβαια έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και τα έσοδα. Δεν τηρούνται οι αποστάσεις στην παραλία των 100 μέτρων, αυτό που λέει ο νόμος. Όταν λοιπόν δεν τηρηθούν αυτές τις αποστάσεις, δημιουργούνται τα προβλήματα από τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα του κ. Μιλουνάκη δεν ήταν για αυτό, ήταν για την υπερδιπλάσια κατάληψη του κοινόχρηστου του χώρου και τη καντίνα που σα είπα από 15 τετραγωνικά που ήταν 186. Και εμείς έχουν πρόστιμα, γιατί όπως σας είπα, ο όμορος Δήμος έρχεται δίπλα στα δικά μας πόστα, δεν θα αναφύγει τα 100 μέτρα απόσταση και μας βγάζει άκυρη την παραχώρηση συνολικά και τη δικιά μας και γι' αυτό μας έβαλε για τα δύο έτη 17-18 αυτά τα πρόστιμα. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω να το κλείσουμε για τους αυτό το ίδιους λόγους που επικαλείται ο Δήμαρχος. Θεωρώ πως δεν είναι.
Οι ίδιοι λόγοι. Μεγάλε, πολλά τετραγωνικά οι καντίνες. Τα χαρτιά υπάρχουν. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν, αλλά είναι πολλά τετραγωνικά οι καντίνες και δεν τηρούνται και αποστάσεις ανάμεσα σε πόστο με πόστο για τα προλογαθίσματα. Λοιπόν, δεν μπορούμε, πρέπει λοιπόν με συνενετική διαχείριση να λυθεί όλο το θέμα στο Λαφωνήσι. Μάλιστα. Πάω στις αποκαταστάσεις, γιατί είναι ένα θέμα. Μία κουβέντα. Παρακαλώ. Οξύμορη αντιπαράθεση, έχω να πω τούτο μόνο. Ουδέν σχόλιο. Πρέπει αυτά να σταματήσουν. Για όφελος της περιοχής. Για όφελος για τους Κισαμίτες και τους Κανιώτες. Οπότε, και του συνόλου, βέβαια. Ακριβώς. Αν είναι Κίσαμος ή Κάντανος Έλληνο, αν είναι Κίσαμος, ουδέν σχόλιο. Και ποσό ενδιαφέρει τον επισκέπτη. Πάω παρακάτω να ρωτήσω για τις αποκαταστάσεις, διότι η Κίσαμος πραγματικά επλήγει σε μεγάλο βαθμό. Είδαμε χωριά αποκλεισμένα για πάρα πολλές ημέρες. Είδαμε περιοχές στις οποίες οι άνθρωποι, κύριε Στατάκη, πραγματικά ήταν αναγκασμένοι να μεταφέρουν, να παραλαμβάνουν μάλλον πεζή τα τρόφιμα για να μπορέσουν να περάσουν τις επόμενες ημέρες του χειμώνα, μιλώ για τη Μελισσιά, και επειδή υπάρχει ο φόβος σε όλους τους κατοίκους, λόγω και της κλιματικής αλλαγής και όλων αυτών των έντονων καιρικών φαινομένων που είδαμε και το χειμώνα που μας πέρασε, δυστυχώς, θα ήθελα να μας πείτε αν στον δικό σας συνδυασμό είναι προτεραιότητα, εφόσον εκλεγείτε, να επιλύσετε πρώτα όλα αυτά τα ζητήματα στους μικρούς οικισμούς, στα χωριά, στο οδικό δίκτυο, στο δημοτικό οδικό δίκτυο, για να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις τον επόμενο χειμώνα. Κύριε Φραγκιουδάκη, να αρχίσω με εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πει και σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι η κακοκαιρία, αυτή η θεϊκή, όπως την είπανε, θεομηνία και τέλος πάντων, ήταν πρωτοφανής μεν, αλλά όμως έχει βάλει το χεράκι του και ο καθένας από εμάς. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018, η καθαριότητα ρεμάτων ποταμών κτλ. Άνοιξε στους Δήμους. Από τον Κλεισθένη που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πρώτα πριν μπει σαν απληρολογική και καινούριο θεσμικό πλαίσιο, πέρασε η καθαριότητα και όλα αυτά τα πράγματα περάσανε στις περιφέρειες. Επειδή τυχαίνει να ζω στην περιοχή, μέχρι το 2018 λοιπόν, ρέματα εντός της υπαίθρου της Κισάμου, ποταμοί κτλ. Ήταν καθάριστα και χωρίς να έχουν φτιαχτεί κίτες κτλ. Που έπρεπε να είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αν και ο τόπος εκεί έχει δύο φορές δοκιμαστεί με θεομηνίες, και έχουν φύγει περιουσίες, έχουν φύγει σπίτια, έχουν φύγει γεφύρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας έχει γίνει μάθημα και συνεχίζουμε και δεν κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με την κοινή λογική. Τώρα, οι υποδομές δεν είναι μοναχά να έρθει ο δρόμος στο Καστέλι, όπως είπε ο κύριος Μιλωνάκης. Οι υποδομές είναι να υπάρχουν δρόμοι, να μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι της Κισάμου σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Και ασφαλείς δρόμοι. Και ασφαλείς δρόμοι. Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν περιμέναμε να έρθει 1η Γενάρη, 24 Φλεβάρι, για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι. Εντάξει, γίνανε φαινόμενα τα οποία ήταν ακραία, όμως και πριν δεν υπήρχαν. Τώρα, βέβαια, η προτεραιότητα είναι όλα αυτά να φτιαχτούν. Όμως θα πρέπει να φτιαχτούν έτσι τα πράγματα, ώστε όταν πέφτει το νερό, να μπορεί να δένεται και να μην παρασέρνεται πάντα στο πέρασμά του. Έχουν αλλάξει αυτά που γνωρίζαν παλιά με τα τεράστια φράγματα, πρέπει να γίνονται μικρές παρεμβάσεις οικολογικές σε ψηλά σημεία ώστε να δένουν τα πράγματα, και αυτό είναι αυτό που πρέπει να φτιάξουμε και στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Σταθάκη. Οι θεομηνίες και η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή μας ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα. Τα έχουν πει όλοι οι ειδικοί, 70 και 100 ετών και 200 ετών. Αντιστοίχως, τσουνάμι χαρακτηρίστηκε όλο αυτό που έγινε στη Ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα του τσουνάμι που είχε γίνει κάτω στην Ινδονησία. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Κισάμου κατάφερε και ανταπεξήλθε στο σύνολο των ενεργειών και προσπαθειών δίπλα στους πολίτες. Είχατε και ήδη η εικόνα το τι τράβηξε ο νομός και ο Δήμος Κισάμου. Δεν σταματήσαμε να μην είμαστε δίπλα στους πολίτες ούτε μία μέρα ούτε μία ώρα το 24ωρο, δίδοντας τις απαραίτητες λύσεις απεγκλωβισμού, προσωρινής προσβασιμότητας, με δικές μας ενέργειες και πρωτοβουλίες και στη συνέχεια με την μικρή χρηματοδότηση που ήρθε από την κυβέρνηση σε πρώτο βαθμό και αναμένουμε την δεύτερη, τη μεγάλη, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν τα έργα, τα απαραίτητα αποκατάστασης, προσβασιμότητας, αλλά κυρίως έργα σωστά που πρέπει να αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου, να αντέξουν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής που θα έρχονται και θα γίνει ένα συνηθής φαινόμενο τα επόμενα χρόνια.
Και πρέπει, όπως τονίσαμε, με συνεργασία της πολιτείας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, διότι τα έργα που ανέφερε ο κ. Φραγκιουδάκης και οι ευθύνες ήταν πάντα μειχτές. Ήταν μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας ξανέκαθεν. Στους Δήμους ήταν τα μικρά ρέματα, οι μεγάλοι ποταμοί ήταν στην περιφέρεια. Αλλά είναι αδιανόητο να καθαριστούν όλοι αυτοί οι ποταμοί και τα χιλιόμετρα τα τεράστια που υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν πόροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι πρέπει να γίνει διευθέτηση επιτέλους αυτών των οριοθέτηση και διευθέτηση αυτών των ποταμών στα κρίσιμα σημεία τους, εντός των οικισμών, ο Τυφλός για παράδειγμα, σε τρία σημεία, άμα γίνει η έργα διευθέτησης μέσα στο ποτάμι, να τοποθετηθούν φυσικοί ογκόλυθοι, γιατί δεν συμφωνούμε με τσιμέντα, αλλά φυσικοί ογκόλυθοι, θεωρούμε ότι οι καταστροφές θα είναι πολύ ελάχιστες και αυτό αποδεικνύεται από την πόλη της Κισάμου, που έχουμε και εκβάλλουν οι δύο ποταμοί στην πόλη της Κισάμου, οι οποίοι είναι καθαροί στο παραλιακό τους μέτωπο, είναι διαθετημένοι με τσιμέντα εκεί και σε μια ακτίνα 10 μέτρων πλάτους που υπάρχει. Και όμως από τη στιγμή που φέτος ήταν καθαρά, τα είχαμε καθαρίσει την ώρα τους, δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Καθώς επίσης και στα δύο άλλα ρέματα που είχε καθαρίσει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, δύο εκβολές ποταμών, ούτε εκεί πραγματοποιήθηκαν ζημιές στο παραλιακό μέτωπο. Οι ζημιές έγιναν ψηλά στα χωριά, στην Ενδοχώρα, που κατέβασε φερτά, πλατάνια, αυτά σφινώνουν στα γεωφύρια, στις όχθες, στις παραόχθειες, σηκώνει το ύψος του νερού και αρχίζει και συμπαρασύρει μετά το έδαφος και δημιουργούνται όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να γίνουν τα έργα διευθέτησης, το επισημάναν και οι μηχανικοί που ήρθαν το Υπουργείο Υποδομών, το έχουμε καταθέσει στον αρμόδιο Υπουργό και αυτό θα συνεχίσουμε να ζητάμε. Πρέπει να δοθούν λίγα χρήματα σε αυτά τα σημεία τα κρίσιμα, ώστε να γλιτώνουμε τα περισσότερα. Ο νομός έπαθε 200 εκατομμύρια ζημιά, θα μπορούσε να έχει πάθει 50, αν είχε διαθέσει την τελευταία δεκαετία, αν είχαν διατεθεί 5-10 εκατομμύρια σε κάθε Δήμο σε αυτές τις προσπάθειες. Όπως είπαμε, τα έργα πρέπει άμεσα να εκτελεστούν. Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη και πρέπει να προχωρήσει άμετα. Είναι άλλο ένα θέμα που πλήττει η γραφειοκρατία του συστήματος που υπάρχει, που φωνάζουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση και η γραφειοκρατία έχει φάει την Ελλάδα και τα παιδιά της. Βλέπετε πόσο καιρό έχει περάσει. Αλλάξαν πάλι οι διαδικασίες. Τώρα ζητούν πάλι τα τεχνικά δελτία να φύγουν καινούργια τεχνικά δελτία προς την περιφέρεια, να έχουν τα χρήματα διαμέσου της περιφέρειας. Πολύ φοβούμαι ότι θα περάσουν εκλογές και μετά θα ψάχνουν πάλι τις εκλογές του Οκτωβρίου για να δούμε αν θα έρθουν τα χρήματα και η αποκατάσταση των υποδομών. Μάλιστα, να δώσω το λόγο στον κύριο Μελινάκη να μας πείτε και εσείς αν θα είναι προτεραιότητά σας η αποκατάσταση των ζημιών. Είναι προτεραιότητά μας και όπου χρειαστεί και όσο χρειαστεί πρέπει να παρέμβουμε και να συνεργαστούμε με το αρμόδιο Υπουργείο, με τις υπηρεσίες για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Όμως για να πάμε τώρα στα θέματα της κακοκαιρίας και ας ήταν πρωτόγνωρη. Γιατί το 2013 είχαμε μια πρωτόγνωρη κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές. Τώρα ήταν σε πιο μεγάλο μήκος μέσα στο Δήμο. Όμως το 2013 με τις πλημμύρες, θυμάστε τι δημιουργήθηκε το Καστέλι. Εμείς με τις συνεργασίες που κάνουμε και με τα τεχνικά δελτία που στείλαμε και εμείς για την περιφέρεια τα λοιπά, οργανώσαμε μια κατάσταση για να γυρίσω σε αυτό που είπε ο κ. Φραγκιουδάκης με την πρόληψη. Φτιάξαμε τις γέφυρες στο Καστέλι. Μελετηθήκαν και φτιάξει η Πυριανή γέφυρα, η Καμαριανή γέφυρα, του Κακοπέρα του γέφυρα, στην Καλυβιανή γέφυρα νωρίτερα. Και όλα αυτά δεν αφήσαν το Καστέλι φέτος με αυτές τις πλημμύρες να πάθει τίποτα. Ο κ. Δήμαρχος δεν θέλει να αναφερθεί σε τίποτα που έχει προμελετηθεί και έχει δημιουργηθεί από κάποιους άλλους. Στη θητεία μας υλοποιήθηκαν. Αυτό έχουμε άλλη διαφορά. Στη θητεία μας υλοποιήθηκαν για να αναφέρουμε γιατί είναι έργα άλλων φορέων. Δεν είναι δικά σας έργα. Ούτε τα μελετήσατε, ούτε τα υλοποιήσατε. Με μεγάλη προσοχή και δεν σε μελετήσατε. Αναφέρεστε συνέχεια στα έργα άλλων φορέων. Αναφερθείτε στα δικά σας, παρακαλώ. Πείτε ένα έργο. Κύριε Σταθάκη, εμάς. Πείτε, ακόμα και τη Καλυβιανή το έργο, η περιφέρεια το έφτιαξε. Δεν το φτιάξετε. Βεβαίως, με συνεργασία. Και μελέτη τη προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν. Δικιά μας συνεργασία και δίπλα σε ένα έργο, σας παρακαλώ. Σε όλα περιφέρεια του κυνηγά. Σε όλες τις συνεντεύξεις σας προκαλώ να αναφερθείτε σε ένα έργο δικό σας, δημοτικό, μελετημένο. Για να μην μείνουμε στην αντιπαράθεση. Για να μην μείνουμε στην αντιπαράθεση. Κύριε Μιλονάκη. Αν θέλετε, θα στα παριθμίσω πολλά εκατομμύρια. Κύριε Μιλονάκη, για να διευκολύνω λίγο. Σε συνεργασία με όλους, δεν μπορεί να μην έχω τη σφραγίδα του βιολογικού γιατί εγώ την υπόγραψα. Αυτό σου λέει άλλος, έκανε τη μελέτη, τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν η πρόληψη γεννή, γίνονται έργα. Από τότε, από εκείνη την εποχή, είναι 500.000 ακόμη δεν έχουν δουλευτεί. Που τον άλλαξε η πόλη. Έχει λοιπόν για μας πρωταρχικό ρόλο να τα αξιοποιήσουμε τις ζημίες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ψηφίζω Κρήτη απόψε με τους υποψηφίους δημάρχους της Κισάμου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μιλονάκη. Μας λέγατε για την προτεραιότητά σας, για τις προτεραιότητές σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποκαταστάσεις των ζημιών, κύριε Μιλονάκη.
Βεβαίως, με τις αποκαταστάσεις των ζημιών, εκεί που είχαμε σταματήσει, είπαμε ότι η πρόληψη λοιπόν μπορεί να προσφέρει πολλά, πολλά πράγματα, αν τα, και έφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερα, ό,τι αφορά τώρα την κακοκαιρία. Θεωρώ πως η Δημοτική Αρχή δεν το χειρίστηκε το θέμα όπως έπρεπε, ακόμη σε έχουμε αγροτικούς δρόμους ακαθάριστους, ακόμη δημοτικούς δεν έχουμε, έχουμε προσβασιμότητα, αλλά αγροτική οδοπία δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, τώρα, τελευταίες μέρες, μπολτοζάκια, πράγματα, αλλά προεκλογικά καθαρά όλα αυτά, τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον προσβασιμότητα με λίγα λεφτά. Παρόλο που έχουν έρθει αρκετά λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υποδομών, εσωτερικών αυτά από το εσωτερικό, είναι 500-800.000, δεν ξέρω πόσα παραπάνω. 800.000 έπρεπε να γίνει πλήρα από Γαζά, ακόμη παιδευόμαστε, θα δούμε τώρα που θα φτάσουμε. Οι δημότητες δηλαδή δεν μπορούν ακόμη σε πολλά σημεία και σε πολλές περιοχές να πάμε στην περιουσία μας. Δεν μπορούν να πάνε οι αγρότες στην περιουσία τους. Και ξέρετε ότι οι δουλειές τρέχουν τώρα την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές συγκεκριμένες και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άμα δεν γίνουν, θα έχουμε και επιπτώσεις στην οικονομία μας. Καταλάβατε. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα, εκεί πέρα σταματώ τώρα ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Για το δεύτερο, για ποιο λόγο πρέπει οι δημότητες μας να στηρίξουν τη δικιά μας Δημοτική Αρχή. Θεωρώ για δεν ότι... το απευθύνω ακόμη βέβαια αυτό το ερώτημα, αλλά αφού ξεκινήσατε, τοποθετηθείτε. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν οι δημότες της ΣΑΜ. Για όλα τα προηγούμενα που είπαμε, γιατί εμείς είχαμε ξεκινήσει και σχεδιάζαμε σε μια βάση άλλη. Δεν κάμαμε δημοτική, δηλαδή στο Καστέλι, εγώ λέω μπορεί να συγκριθώ με την Δημοτική Αρχή την τωρινή, ό,τι αφορά το Μύθυμνα, που έκαμα 4 χρόνια δήμαρχος, εντάξει, και έκαμα και μετά στο Δήμο μου, Κισά μου, 2,5, δηλαδή έχω 3,5-7,5. Πέσατε στην αλλαγή του νόμου. Ναι, στην αλλαγή του νόμου, αλλά με την αλλαγή του νόμου, μέχρι να συνενώσω τη Δήμους από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη, μέχρι να φτιάξω υπηρεσίες, μέχρι να οργανώσω, έκαμα τη μισή θητεία. Εντάξει, εγώ στο Δήμο Μυθύμνης θεωρώ πως είχα τα πάντα βάλει σε μια τροχιά ανάπτυξη. Και με αυτή τη λογική δεν πρόλαβα λοιπόν στο 1,5 χρόνο, 2 που έκανα στο Καστέλι Γνήσια δήμαρχος, να κάνω αυτά που είχα βάλει μπροστά μας. Που είχαμε βάλει σαν ομάδα, σαν Δημοτική Αρχή. Γιατί εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα, δεν λειτουργούμε ο δήμαρχος μόνος του με τους συμβούλους. Και γι' αυτό το λόγο έχω οργανώσει και έχω φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο με παλιά έμπειρα στελέχη και με πολλούς καινούριους νέους. Ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά, για να προχωρήσουμε να πάμε την Κίσα μου μπροστά, αναπτυξιακά, να ολοκληρώσουμε και να προωθήσουμε μεγάλα έργα, να δούμε μέσα την Κίσα μου πώς θα την προχωρήσουμε ό,τι αφορά το ιστορικό κέντρο, την παραλία, το συγκοινωνιακό κομμάτι, να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα αλλάξει η πόλη, να πεζοδρομηθεί, να φωταγωγηθεί, να γίνουν ασφαλτοστρώσεις κτλ. Ο Δήμαρχος επικαλείται πως έβαλε 5-6 χιλιόμετρα ασφαλτικά που δεν ξέρω και πού είναι, αλλά θα μας πει και πόσα χιλιόμετρα δεν είναι φτιαγμένα ασφαλτικά στην πόλη της Σάμου. Γιατί λέμε για 5 χιλιόμετρα και για Γουγούς και για Φιλόδημο. Καταρχήν, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαμε όλη την πορεία αυτή, θεωρούμε ότι είμαστε τις λιγότερες πιστώσεις έχουμε πάρει από όλους τους Δήμους πριν την Γάβδο. Έχουμε πείνα και συγκριτικούς. Λοιπόν, για όλα αυτά πρέπει να μας εμπιστευτούν οι δημότες της ΣΑΜ για να προχωρήσουμε την Κίσα μου, να την κάνουμε Κίσα μου πρωτεύουσα δήμερα. Με το δικό μας ιδιανού και με το δικό μας δημοτικού συμβούλου και με τη δικιά μας παράταξη. Κύριε Σταθάκη, για ποιο λόγο θα λέγατε στους Κισαμίτες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας ως δημάρχου και βεβαίως απέναντι στο συνδυασμό του οποίου ηγείστε? Για τους ίδιους λόγους που μας εμπιστεύτηκαν και το 2014, ένα συνδυασμό με νέους ανθρώπους από όλες τις κομματικές εντός εισαγωγικών παρατάξεις και φιλοφρονήσεις και προτιμήσεις, που σημαίνει ότι μπορούν σε ένα συνδυασμό, όταν πιστεύουν ότι υπάρχει κοινό όραμα, η αγάπη για τον τόπο τους, να παραμερίσουν οποιαδήποτε άλλες διαφορετικότητες ή αντιπαλότητες και να εργαστούν όλοι μαζί για το καλό της ΚΙΣΑΜ. Αυτό αποδείξαμε όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, ότι εργαστήκαμε με ένα Δήμο ανοιχτό για όλους τους πολίτες. Με ένα Δήμο χωρίς ρουσφετολογική εξυπηρέτηση των προβλημάτων τους. Πάντα στην βάση της διαφάνειας και της εντιμότητας. Με πολλή εργατικότητα, καθόλου το 24ωρο και όλους τους μήνες της θητείας μας, εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες και βοηθοί, πολίτες, πολιτικοί σύλλογοι, προέδροι εθελοντικών ομάδων,
ήρθαν κοντά μας, ετοιμάζοντας μια σειρά δράσεων από πολιτιστικά δρόμενα, εθελοντικούς καθαρισμούς και έργα υποδομών για την πόλη της Κισάμου, πάντα με διοικητικότητα απέναντι σε όλους τους φορείς, στην πολιτεία και στους εκάστοτε εμπλεκόμενους προς το Δήμο μας, ανασύροντας το κύρος του Δήμου και ανυψώνοντάς το σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Με έργα και δράσεις, όπως είπαμε, που αγγίζουν και ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ δημοτικά έργα που μελετήσαμε, υλοποιημένα τα 15 και προς υλοποίηση και τα άλλα 25 είναι έτοιμα να υλοποιηθούν από το μεγάλο έργο, τα 15,5 εκατομμύρια του ταμιευτήρα Πλατάνου, που θα δώσει λύση άμεση στην περιοχή, μέσα σε ένα χρόνο ούτε ετοιμάσαμε τις μελέτες. Και επίσης, διότι οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά, και έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Μιλωνάκης, γνωρίζουν πολύ καλά ποιος μπορεί να εγγυηθεί τι, διότι έχουν δει την θητεία της στασιμότητας της οπισθοδρόμησης που υπήρξε την περίοδο 2011-2014, της στασιμότητας έργων δημοπρατημένων που έμειναν για 4 χρόνια ανενεργά και είδαν και την ζήλο και την εργατικότητα που υπήρξε στη δικιά μας δημοτική ομάδα. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό με τους νυν και νέους συνεργάτες, τους 41 αυτούς άνθρωπους δημότες της πόλης μας, οι οποίοι με πολύ αγάπη πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια, ζητάμε ξανά τον ψήφο του Κισαμίτικου λαού, θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα συνεχίσει η Κίσαμος να έχει πορεία ανωδική. Γιατί η Κίσαμος αξίζει, γιατί η Κίσαμος προσφέρει και γιατί η Κίσαμος απαιτεί να έχει αυτά που δικαιούνται. Πολύ ωραία. Να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Φραγκιουδάκη. Γιατί λαϊκή συσπήρωση? Να βάλω το καψάκι στην τούρτα, δηλαδή. Έτσι. Κοιτάξτε, γιατί λαϊκή συσπήρωση? Έχουμε κι εμείς, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, πρόγραμμα για το τι πρέπει να γίνει στην Κίσαμο. Όμως πώς θα γίνει το πρόγραμμα το δικό μας ή και τα προγράμματα που λένε οι άλλοι συνδυασμοί, όταν το βασικό, η χρηματοδότηση, είναι με το σταγονόμετρο. Όταν για να κάνεις οτιδήποτε έργο θέλεις, είτε για την αποκατάσταση των βλαβών ή των ζημιών, έγκριση ειδικό τεχνικό δελτίο, ειδικό το ένα, ειδικό το άλλο. Όταν δεν προχωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά έργα που είχε ανάγκη η περιοχή μας, λόγω πάλι των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ληψής χρηματοδότησης του δημοκρατικού υπολογισμού. Λοιπόν, το ζητούμενο το ένα για μας είναι διεκδίκηση μαζί με τους κατοίκους της Κισάμου όλων των απαιτούμενων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία μέχρι τώρα έχουν κατακαρτηθεί παρανόμως. Πρώτον. Δεύτερον, το νομικό πλαίσιο του Κλεισθένη οδηγεί την τοπική διοίκηση όλο και πιο πολύ στις ανάγκες, στις αγκάλες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στους εργολάβους. Οπότε, απέτηση για στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, ώστε ο Δήμος Κισάμου να μπορεί τις απαιτούμενες ενέργειες να τις κάνει με δικά του μέσα, με ίδια μέσα. Έχουμε παραδείγματα από άλλους Δήμους που στα προηγούμενα χρόνια, με άλλο νομικό μέσο, βέβαια πέρασε τον Καλλικράτη, κατάφεραν και βγάλανε κομμουνιστές δημάρχους στην περιοχή τους, όπως είναι η Πάτρα, το Χαϊδάρι, η Πετρούπολη, η Καρία και η Κεσαριανή, και όπου εκεί έχουμε δει πραγματικότητα να γίνονται έργα με ελάχιστα χρήματα. Ένα μεγάλο παράδειγμα, εναντιώθηκε στην περιφέρεια και στην κρατική κυβέρνηση ο δήμαρχος της Πάτρας, ανάπλασε ένα μέτωπο που οι εργολάβοι θέλανε 150 χιλιάρικα μέσω των διαδικασιών διαφάνειας στα ρέστα για να το φτιάξουν. Με 2.000 ευρώ έφτιαξε ένα πάρκο για την Πάτρα, τον πήγαν στα δικαστήρια. Φυσικά αθώθηκε. Οπότε εμείς δεν στην Κίσαμο, για παράδειγμα, μπορείτε να μας πείτε ένα μεγάλο έργο που θα μπορούσε να γίνει με ελάχιστο κόστος. Μισό λεπτό. Οπότε εμείς δεν λέμε με τον νόμο και με την τάξη, εμείς λέμε ανυπακοή σε αυτούς τους νόμους. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάει μπροστά η περιοχή μας. Λοιπόν, το παραλιακό μέτωπο της Κισάμου, όπου υπάρχει το μοναδικό γήπεδο που υπάρχει εν ενεργεία αυτή τη στιγμή σε όλο το Δήμο Κισάμου, το οποίο είναι μη παράνομο. Γιατί η βορεινή πλευρά μπαίνει στην αγαλύτιδα ζώνη. Λοιπόν, το βόρειο μέτωπο της Κισάμου, η παραλία όλη αυτή, θα μπορούσε να φτιαχτεί, αν είχε υποδομές ο Δήμος Κισάμου, τα δικά του μέτρα. Να μην δοθεί σε εργολάβους. Η καθαριότητα των ποταμών θα μπορούσε να έχει γίνει με τα δικά του μέτρα του Δήμου Κισάμου. Να μην δοθεί σε εργολάβους ή να μην περιμένει περιφέρεια ή από περιφέρεια ή από Δήμο. Όλα αυτά γίνονται επί τούτου, για να δοθούν είτε να συγκεντρωθεί η μικρή ιδιοκτησία που υπάρχει στην περιοχή μας σε λίγα χέρια, όπως με το λάδι που βλέπουμε τώρα, όπως με τα ελαιουργία που γίνονται προτάσεις να γίνει ένα ελαιουργείο αναπεριφέρεια. Θέλουν συγκεντροποίηση του κάθε πλούτου για να το πάρουν κάποιοι μεγάλοι στα χέρια τους. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο του Κισαμίτικου λαού,
ώστε αυτά τα μέτρα που, γίνονται, που παίρνονται ερήμην μας, να μην παίρνονται ερήμην μας, να τα διεκδικήσουμε για όφελος της Κισάμου. Κύριε Φραγκιουδάκη, θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι το γεγονός ότι το μικρό καλώδιο διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο περνάει μέσα από την Κίσαμο ή μάλλον ξεκινάει από την Κίσαμο, είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη ή εν τέλει αν λειτουργεί ανασταλτικά σε αυτό για την περιοχή σας? Πάλι για το θέμα της ανάπτυξης. Αν ανάπτυξη θεωρούμε ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι για τον τόπο της, για τον κάτοικο της Κίσαμο, τον καθημερινό άνθρωπο, τότε ναι, αυτό το καλώδιο δεν φτάνει. Αν όμως αυτό το καλώδιο είναι για να φτιάξουν, να πάρουν ρεύμα πάλι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως αυτές που ετοιμάζουν να φτιάξουν στο Κολένι παραμέσα, όπως λέγεται, στα Νοπίγια, εκεί, τότε να κοπεί το καλώδιο. Τότε το καλώδιο να κοπεί. Κύριε Μιλωνάκη. Θεωρώ πως είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και το καλώδιο να περάσει και να προχωρήσει η διαδικασία αυτή, γιατί θα προσφέρει ανάπτυξη. Κατάλαβε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλώδιο που θα κάνει καλό και που θα κάνει κακό. Δηλαδή, αυτά πράσινα θα εξυπηρετεί και το κόσμο τη Κισάμου, αλλά ίσως εξυπηρετεί σε μεγάλες μονάδες. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το ζυγιάσουμε ή να το διαχωρίσουμε. Όμως ενεργειακά θα βοηθήσει στην Κρήτη. Κύριε Σταθάκη, βρισκόσασταν στην υπογραφή τη σχετική σύμβαση, παρουσία όλων των υπουργών και των στελεχών τη αρμόδια αρχή. Να μας πείτε με την ευκαιρία αν έχουν γίνει και κάποια βήματα. Διαπιστώνετε ειδήσεις όμως ότι όταν κάποιος έχει την άποψή του ελεύθερη και δυνατή, τη λέει χωρίς να κομπιάζει και χωρίς να σκέφτεται αν αυτό που θα πει θα είναι υπέρ ή κατά. Είναι σίγουρο ότι η ενεργειακή διασύνδεση του νησιού πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει για να μπορεί το νησί να απεμπλακεί από την ρυπογόνο ενέργεια του πετρελαίου και πρέπει να γίνει με όρους ανάπτυξης, βιωσιμότητας πρώτα του νησιού. Και μετά το ενδεχόμενο της εξαγωγής ενέργειας προς άλλες περιοχές. Δεν θα δεχτούμε σε καμιά περίπτωση η Κρήτη να μετατραπεί σε ένα απέραντο αιωλικό πάρκο για να φεύγει η ενέργεια προς άλλες περιοχές. Όμως είναι σίγουρο ότι πρέπει να ενεργειακά να διασυνδεθεί το νησί. Είμαστε υπέρ αυτής της διασύνδεσης και θεωρούμε ότι εφόσον η πολιτεία και οι φορείς παρακολουθούν αυτό το έργο και είναι όντως με τις προοπτικές που ανέφερα πριν, θα είναι προς όφελη της τοπικής κοινωνίας και θα είμαστε δίπλα να το παρακολουθούμε όσο καιρό είμαστε στα πράγματα. Ένα τελευταίο ερώτημα θα θέσω προς όλους σας. Έχει να κάνει με το στοιχείο του συνδυασμού σας, το οποίο κατά την άποψή σας πάντα είναι αυτό που σας διαφοροποιεί έναντι των συνυποψηφίων σας. Κύριε Φραγκιουδάκη. Τα άτομα που συμμετέχουν στο συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης, οι συναγωνιστές μάλλον που συμμετέχουν στην ορθοψηφία της Λαϊκής Συσπήρωσης, είναι βγαλμένοι μέσα από τη ζωή, μέσα από τη δουλειά. Είναι εκπρόσωποι τόσο των αγροτών, τόσο των εργαζομένων. Είναι εκπρόσωποι που έχουν περάσει από το ατσάλωμα της εθνικής αντίστασης. Έχουμε και αγωνιστές εθνικής αντίστασης, όσοι ζουν ακόμα δηλαδή. Γενικά είναι άνθρωποι που βάζουν πάντα το στήθος τους μπροστά στους αγώνες. Δεν κολώνουν. Με αυτή την άποψη ζητάμε την υποστήριξή τους, την υποστήριξη των συμπατριωτών μας, γιατί έχουν αποδείξει στην υποψήφιοι μου ότι για το κάθε πρόβλημα θα βάλουν τον πέτη τους μπροστά, αλλά εμείς δεν ζητάμε μια ψήφο που θα μας πει ελευκό κάντε, εμείς ζητάμε όχι δια της αντιπροσώπευσης, αλλά δια της συμμετοχής. Θέλουμε τους Κισαμίτες στο πλάι της Λαϊκής Συσπήρωσης να διεκδικούν αυτά που δικαιούνται. Κύριε Σταθάκη. Σεβόμενοι την προσωπικότητα του κάθε δημότη πολίτη, θεωρούμε ότι είναι σημαντική συμμετοχή σε οποιοδήποτε συνδυασμό, διότι η συμμετοχή κάνει τη διαφορά. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημότης και η δημότησα προβάλλει και προτάσει τον εαυτό της για τα κοινά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να υπήρχαν και περισσότερες υποψηφιότητες συνδυασμών στον Δήμο μας και σε όλους τους Δήμους για να υπάρχει η αναλογικότητα και να υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν οι πολίτες να έρθουν σε επαφή με τη διοίκηση του Δήμου, να δουν πώς διοικείται ένας Δήμος, τι σημαίνει νομοθεσία, τι σημαίνει αυτοδιοίκηση και έτσι λοιπόν να περάσουν από τη θέση του κριτή στη θέση του κρινόμενου. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη θεωρώ ότι οι συνδημότες και οι συνδημότησες που επέλεξαν οι συνεργάτες να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο του Κίσαμος Πορεία Ανωδική έχουν την προοπτική, τις περγαμηνές και τα προσόντα να συνεισφέρουν για ένα καλύτερο αύριο για την Κίσαμο. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά όλους για τη συμμετοχή τους, διότι όλοι που συμμετέχουν στα κοινά αφήνουν χρόνο από την οικογένειά τους, από τις προσωπικές τους δουλειές, επιχειρηματίες καταξιωμένοι, εκπαιδευτικοί και μια σειρά άλλων προσόντων που έχει ο καθένας. Και όλοι μαζί, με αγάπη και μεράκι για την Κίσαμο, θα την πάμε ένα βήμα πιο μπροστά για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.
Να κλείσουμε σας, κύριε Μιλιονάκη. Λοιπόν, και εμάς, αυτό που μας χαρακτηρίζει σε συνδυασμό είναι η μεγάλη ανανέωση. Βέβαια, έχουν μείνει και έμπειρα στελέχη παλιότερα, αλλά η μεγάλη ανανέωση είναι το χαρακτηριστικό του συνδυασμού μας. Είναι καινούργιοι άνθρωποι με όραμα, με όραξη, με για δουλειά. Είναι από όλη την κοινωνία μέσα. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή όλα τα επαγγέλματα. Είπαμε νέοι άνθρωποι με όραξη, που θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε την κίνηση μπροστά με τη συνεργασία που θα έχουμε μεταξύ μας. Εμείς είμαστε ένας συνδυασμός που συνεργάζεται, όλοι έχουν λόγο και θα έχουν λόγο και κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Πρέπει να τους ευχαριστήσω και αν είμαστε δημοτική αρχή δεν θα έχουν λόγο μόνο οι εκλεγμένοι, θα έχουν και αυτοί που εκλεγήκαν και αυτοί που δεν θα εκλεγούν, για να μπορούμε να είναι οι αποφάσεις καλύτερες και ευρύτερες. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω που συμμετείχαν μαζί μας, με εμπιστευτήκαν. Καταρχήν θέλω να εξομολογηθώ ότι για πρώτη φορά ήρθαν ανθρώποι μοναχοί και με βρήκανε. Άλλες φορές μπορούσαν να ψάχνουμε, μπορούσαμε να παρακαλούμε για να μπουν. Αυτή τη φορά ήρθαν πάρα πολλοί, μόνοι τους οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, να συνεργαστούν μαζί μας για να προχωρήσουμε μαζί. Λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους τους ευχαριστώ πολύ. Θα συνεργαστούμε μαζί για να πάμε την Κίσαμο μπροστά, για να πάμε να κάνουμε την Κίσαμο πρωτεύουσα δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και στους τρεις μέχρι την Κυριακή. Να ευχαριστήσω και εσάς βεβαίως, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.